Πέρασα χθες από την πλατεία Κύπρου, όπου ήταν μαζεμένοι λίγοι Παλαιστίνοι και τους εξέφρασα την υποστήριξή μου, μας και μου, στον αγώνα που κάνουν και στην αγωνία που περνάνε. Έχουμε καταθέσει, ξέρετε, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα ένα ψήφισμα να σταματήσουν άμεσα οι κανιβαλισμοί των Ισραηλινών απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης, οι φωνικές αυτές επεμβάσεις και εξορμήσεις. Και νομίζω ότι την προηγούμενη φορά που είχε γίνει κάτι παρόμοιο και είχαμε ανέβει στα κάστρα και είχαμε ανοίξει ένα πανό, αν θυμάστε, νομίζω πως έχουμε χρέος να ξανά ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Σήμερα έχουμε νομαρχιακή επιτροπή και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε κόσμο να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή τη βαρβαρότητα, την εγκληματική βαρβαρότητα που γίνεται στην Γάζα. Βλέπεις, παιδιά, όχι βέβαια πως υποτιμούμε τους τραυματισμούς των μεγάλων, αλλά τα παιδιά είναι τραγικό θέμα. Άμαχοι πια, γυναίκες, παιδιά που δεν είναι στην. Είναι αποτρόπαιο θέμα, κύριε Γάκη. Δεν ξέρω δηλαδή, πόσο κακία, πόση έκφραση του Κάιν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά πραγματικά είναι αποτρόπαια όλα όσα γίνονται. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι. Να. Είναι και ένας λαός, και αυτά προέρχονται από έναν λαό ο οποίος βρέθηκε σε φοβερές διώξεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το Χίτλερ, από το Χίτλερ. Θα έπρεπε να είναι. Ταλαιπωρημένη ιστορία. Σέβεται πιο πολύ την ανθρώπινη ύπαρξη. Ναι. Κι όμως έχει γίνει, έχει καταντήσει να εφαρμόζει χειρότερες τακτικές. Ναι, ναι.